Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το μακρινό Σίδνεϊ της Αυστραλίας να κάνουμε μια ξεχωριστή σύνδεση. Είπαμε ότι αυτή η εκπομπή δεν θα αρκεστεί μόνο στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, αλλά θα προχωρήσει και ένα βήμα παραπέρα και λίγο πιο μακριά. Τι κάνετε, πώς είστε, ο κύριος Θωμάς Αραμπατζής? Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Μιλάμε στον Ενικό, βέβαια, Θωμά. Ναι, ο γνωστός σε όλους DJ Tommy. Ακριβώς, ακριβώς. Η ζωή πώς είναι στην Αυστραλία? Η ζωή στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή, για να τα πούμε ακριβώς, είναι νύχτα, είναι μια μισή ώρα. Πέρα από τα χιλιόμετρα μας χωρίζουν και κάποιες ώρες. Θα μπορέσεις να κοιμηθείς μετά ή θα το ξενυχτήσεις? Είμαι πάρα πολύ έτοιμος. Λοιπόν, υπομονή 10 λεπτά, υπομονή 10 λεπτά και μετά έχεις το ελεύθερο να πας στο κρεβάτι και να κοιμηθείς. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα στη ζωή μου που παλιά μια μισή ώρα ήταν το ξεκίνημα για ένα βράδυ για τη δουλειά μου, για οτιδήποτε, και τώρα μια μισή ώρα είναι σαν να έχω μείνει μέχρι τις 8 ώρα το πρωί. Λόγω πανδημίας, έτσι δεν είναι? Λόγω Αυστραλίας, όχι λόγω πανδημίας. Φαντάζομαι ωστόσο και η δουλειά σου, η δραστηριότητά σου, γι' αυτό έκανα αυτό τον πρόλογο, έχει επηρεαστεί, έτσι. Έχουν μειωθεί δουλειές και στην Αυστραλία. Σίγουρα. Εγώ επειδή μιλάω, έχω επαφή πάρα πολύ και με όλους τους συναδέλφους στην Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους τους καλλιτέχνες και όσους ασχολούνται δηλαδή με τη διασκέδαση, με το κομμάτι της διασκέδασης. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ειδικά και με τα μέτρα στην Ελλάδα που όλα κλείνουν στις 12. Αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολα είναι για αυτούς που εργάζονται μετά τις 12. Να μας δώσεις λίγο το κλίμα που επικρατεί στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή στο μέτωπο της διαχείρισης των κρουσμάτων κορονοϊού. Υπάρχουν περιοριστικά μέτρα? Τα σύνορα παραμένουν κλειστά? Η χώρα είναι αποκλεισμένη. Δεν μπορείς να φύγεις ούτε να μπεις σαν τουρίστας. Πρέπει να έχεις κάποιο λόγο. Είτε αυτός είναι υγείας, είτε είναι επαγγελματικός. Κάνεις αίτηση στο κράτος και σου απαντάνε εντός μερικών ημερών αν μπορείς να ταξιδέψεις και αν δικαιούσες να ταξιδέψεις. Αλλά επίσης και αν ταξιδέψεις, στην επιστροφή έχεις 15 μέρες καραντίνα, την οποία την πληρώνεις κιόλας. Βέβαια. Η σύζυγος είναι κριτικής καταγωγής. Σωστά, το ρεπορτάζ μου είναι σωστό? Σωστά. Έχει χρειαστεί έτσι να προχωρήσετε στην σχετική αίτηση για να έρθετε Ελλάδα για κάποιο λόγο? Μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία? Όχι, γιατί δεν χρειάστηκε, γιατί είχαμε έρθει πέρσι. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έρθουμε, αν το θέλαμε. Θα μπορούσατε. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε, ναι. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις, αλλά... λοιπόν. Ναι, οι περισσότεροι Ελληνοαυστραλοί έχουν φοβηθεί, γενικά έχει φοβηθεί ο κόσμος, υπάρχει φόβος πάρα πολύ. Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, υπάρχει το lockdown stage 4, ναι, που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, δηλαδή να είναι ο κόσμος κλεισμένος στο σπίτι και να έχει δικαίωμα να πάει, νομίζω, 3 χιλιόμετρα γύρω από το σπίτι για ψώνια. Ναι, δηλαδή... Και μετά διαμαρτυρόμαστε, συγγνώμη σας διακόπτω, εδώ στην Ελλάδα, επειδή στέλναμε τα SMS, προκειμένου το κράτος να είναι ενήμερο εντός αγωγικών για το πού πηγαίνουμε. Οπότε οι άνθρωποι έχουν, ναι, εγκλωβιστεί, ναι, εκεί στη Μελβούρνη μέσα σπίτια τους. Έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους και στον εαυτό τους. Και ακούω συνέχεια στα νέα ότι είναι πολύ δύσκολα από θέμα ψυχολογίας. Γιατί είναι, νομίζω, τώρα ήδη 6 εβδομάδες σε stage 4 και θα μείνουν άλλες 4. Είναι πάρα πολύ καιρός. Ο Θωμάς, βγαίνοντας από το σπίτι, φοράει μάσκα? Όχι. Όχι. Δεν είναι υποχρεωτική η μάσκα εδώ. Και άλλοι τη φοράνε, άλλοι δεν τη φοράνε. Αλλά και αυτοί που τη φοράνε, ναι, όπως και τα γάντια, όταν είχε ξεκινήσει όλο αυτό το θέμα, κάποιοι φορούσαν γάντια, πιάνανε χρήματα, πιάνανε τα κινητά τους. Οπότε, ποιο το νόημα? Οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι δεμένοι μεταξύ τους? Οι Κρήτες της Αυστραλίας είναι δεμένοι μεταξύ τους? Υπάρχει αυτή η φήμη που επιβεβαιώνεται κατά καιρούς? Αυτή η δυναμική του ελληνισμού της Μελβούρνης στο Σίδνεϊ? Είναι. Οι Έλληνες είναι πολύ δυνατοί. Και γενικότερα σε όλους τους τομείς θα βρεις Έλληνες σε σημεία που θα πας και θα πεις έχει Έλληνες εδώ, έχει Έλληνες παντού. Έχει Έλληνες παντού. Είναι αυτό που λέμε, όποια πέτρα και να σηκώσεις θα βρεις Έλληνες.
Έκανες και τη σχετική διαφήμιση στα social media ότι θα δώσει συνέντευξη στην Κρήτη TV και φαντάζομαι πολλοί είναι αυτοί που έχουν ξενυχτήσει σήμερα στην Αυστραλία προκειμένου να μας δουν. Και στέλνουμε τους χαιρετισμούς από εδώ, από τον όμιλο της Κρήτης. Πήρα πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα, και από οπότε, την Ελλάδα και από την Αυστραλία. Οπότε πολλοί είναι εκείνοι, κριτικοί και μη βέβαια Έλληνες, οι οποίοι παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή διαδικτυακά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, η διασκέδαση διαφέρει Αυστραλία με Ελλάδα? Ναι, διαφέρει πάρα πολύ. Διαφέρει. Εδώ ναι. Οι νόμοι δεν σε αφήνουν να κάνεις σχεδόν τίποτα. Ακόμα και στη διασκέδαση, δηλαδή, υπάρχουν νόμοι που στην ουσία δεν σε αφήνουν να διασκεδάσεις. Δηλαδή, συγκεκριμένα. Όπως ξέρουμε εμείς τη διασκέδαση στην Ελλάδα, γιατί κάποιος που έχει γεννηθεί στην Αυστραλία δεν του φαίνεται η διαφορά. Θα το καταλάβει όταν έρθει στην Ελλάδα και ξαναγυρίσει και πει «Α, στην Ελλάδα διασκεδάζουμε». Θωμά, στο ωράριο. Στο ωράριο, το πώς θα διαχειριστείς ένα μπουκάλι που θα έχεις στο τραπέζι σου. Απαγορεύεται να βάζεις το ποτό σου. Πρέπει να υπάρχει σερβιτόρος που θα σου σερβίρει, ώστε να ελέγχουν το πόσο θα πιεις. Εμένα δεν μου ακούγεται και τόσο κακό αυτό πάντως. Εμείς είμαστε κακομαθημένοι εδώ στην Ελλάδα και κάνουμε του κεφαλιού μας. Είμαστε κακομαθημένοι, απλά αυτοί έχουν πάρει τα μέτρα εδώ γιατί είχαν γίνει πολύ άσχημα μέτρα. Βασικά δεν υπάρχει μέτρο εδώ στο ποτό. Οι Αυστραλοί δεν έχουν μέτρο στο ποτό και όπως βλέπουμε και στα νησιά όταν έρχονται σαν τουρίστες, χάνουν το μέτρο. Χάνουν το μέτρο. Τι σου λείπει περισσότερο? Μας λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα. Πιστεύω όλους τους Έλληνες που βρίσκονται μακριά. Οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, τα μέρη που πηγαίνουμε κάθε μέρα, που πηγαίναμε κάθε μέρα, τα στέκια μας, τα μικρά πράγματα, τα μικρά καθημερινά πράγματα που τα εκτιμάμε μόνο όταν τα χάσουμε. Υπάρχει ομορφότερο μέρος πέρα από την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο? Αυτό λένε οι περισσότεροι Έλληνες. Εσύ που ζεις στη μακρινή Αυστραλία, έχεις αντικρίσει ένα μέρος που να σου θυμίζει την Ελλάδα? Όχι. 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 Σαν την Ελλάδα, τα νερά της, το κλίμα, δεν θα βρούμε πουθενά. Είσαι Σίδνεϊ? Είμαι στο Σίδνεϊ, ναι. Νομίζω εισέρχεστε τώρα στην Άνοιξη, διόρθωσέ με. Τώρα, σωστά, ναι. Είμαστε ανάποδα. Τώρα βγαίνουμε από το χειμώνα, βέβαια, στην Άνοιξη. Βέβαια. Οπότε οι θερμοκρασίες τώρα είναι ανοιξιάτικες. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε. Γενικά και ο χειμώνας, τις ώρες που ο ήλιος είναι ψηλά, είναι πολύ μαλακός. Όταν πέσει ο ήλιος είναι χειμώνας, αλλά από τις 9 έως τις 2-3, δηλαδή η θερμοκρασία είναι από 10-15, 20 βαθμούς φτάνει, ακόμα και στην καρδιά του χειμώνα. Δεν είναι βαρύς ο χειμώνας. Είσαι πόσα χρόνια στην Αυστραλία? 3 χρόνια κοντά. 3 χρόνια. Το μέλλον του Θωμά είναι στην Αυστραλία ή κάποια στιγμή θα κάνεις τον κύκλο σου και θα επιστρέψεις πίσω? Γιατί περισσότεροι όσοι πάνε δεν ξαναγυρίζουν. Θέλω να ελπίζω ότι θα γυρίσω. Αλλά όπως λέμε και στην Ελλάδα, ουδέν μονιμότερο από το προσωρινό. Οπότε προσωρινά είμαι εδώ. Ακριβώς. Και μου φαίνεται μόνιμο. Όσο και αν είναι σύντομο, μου φαίνεται μακρύ και θα δείξει. Η κάμερα που βγαίνεις... Λοιπόν, αν και σε πιάνω λίγο απροετοίμαστο, η κάμερα που βγαίνεις τώρα μέσω σύνδεση Skype εδώ σε εμάς, στην Greek TV, ναι, ζωντανά, είναι σε υπολογιστή, είναι κινητό, τι είναι? Είναι σε υπολογιστή. Οπότε δεν γίνεται να γυρίσεις, δεν υπάρχει κάποιο παράθυρο να πάρουμε λίγο γεύση από Αυστραλία αυτή τη στιγμή? Όχι, αλλά και παράθυρο να υπήρχε, ναι, να πάρετε γεύση. Ναι. Το προάστιο που μένω δεν έχει κάτι, είναι σκοτεινά αυτή τη στιγμή έξω. Είναι σκοτεινά, δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Ναι, δυστυχώς. Θα κανονίσουμε όμως σε κάποια άλλη σύνδεση στο μέλλον. Ναι. Να την κάνουμε από κάτω. Τέλεια, τέλεια. Εδώ είμαστε. Τώρα λοιπόν, που ανοίγει ο καιρός εμάς εδώ, θα είναι πιο εύκολο. Ένα μήνυμα του Θωμά στους Έλληνες, στους κριτικούς που σε παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ζωντανά. Υπομονή. Απολαύστε την κάθε στιγμή με τους δικούς σας. Την κάθε στιγμή στην Ελλάδα. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή. Και σε σχέση με εμάς που είμαστε στο εξωτερικό και δεν μπορούμε να δούμε τους δικούς μας και να χαρούμε τη χώρα μας. Θωμά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλά. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.